Οπότε κάποιες αρχικές κουβέντες. Φαντάζομαι ότι ήδη και από χθες έχουν συζητηθεί τα δεδομένα για το δημογραφικό. Τα δεδομένα, τα δύσκολα δεδομένα στα οποία βρισκόμαστε σήμερα και ως προς την γύρανση του πληθυσμού και ως προς το μικρότερο και χαμηλότερο fertility rate που έχουμε πλέον και στο ότι έχουμε χάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμο την τελευταία δεκαετία στον γενικό πληθυσμό της χώρας. Και το ζήτημα είναι πώς βλέπουμε το ποτήρι αυτή τη στιγμή, μισοάδιο ή μισογεμάτο, και πώς η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αν είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο, έχει να κάνει με το τι πράττουμε. Τι υδράτουμε, τι πολιτικές χαράσουμε, τι πολιτικές υλοποιούμε. Και αυτές, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ ενδιαφέρον να είναι αποτέλεσμα συζήτησης, σίγουρα έχουν να κάνουν με την ένταξη, και ξεκινάω από αυτήν, γιατί με απασχολεί πολύ την ίδια ως νέα Υπουργό Γυναίκα Εργασίας, την ένταξη γκρουπ δημογραφικών στην αγορά εργασίας, που μέχρι πρότινος δεν είχαν ενταχθεί. Δηλαδή, κοιτώντας την απασχόληση των νέων ανδρών μεταξύ 25 και 45 στην Ελλάδα, είμαστε στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας του γκρουπ αυτού σε όλη την Ευρώπη. Άρα, μιλώντας για δημογραφικό ζήτημα, μιλώντας για ένταξη ατόμων στην αγορά εργασίας, μιλώντας για περισσότερα inputs από ότι outputs σε ένα αναδυναμητικό σύστημα ασφάλισης, ακόμα και αν πλέον έχουμε και κεφαλαιοποιητικό, ευτυχώς, είχαμε ιδιωτικό, τώρα έχουμε και δημόσιο μέσα από το ΤΕΚΑ. Κοιτάμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης και άρα απασχόλησης. Πηγαίνοντας πίσω στο πώς πρέπει να στοχεύσουμε ποια δημογραφικά group, ποιες δημογραφικές ομάδες μπορούμε να εντάξουμε μέσα στην αγορά εργασίας και κρατώντας το μυαλό ότι δεν μπορούμε να εντάξουμε παραπάνω νέους άνδρες 25 με 45, γιατί πλέον αυτοί δεν υπάρχουν στην πλειονότητά τους ως άνεργοι σε το μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά εργασίας και μέσα στο μητρό του ΑΕΔ και μέσα στο pool των ανέργων. Πρέπει να κοιτάξουμε και έχουμε ήδη ξεκινήσει στο σχεδιασμό πολιτικών για το πώς εντάσσουμε πιο αποτελεσματικά δημογραφικά group ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας. Εκεί ξεκινούμε με τις γυναίκες. Με το τι πολιτικές συνεχίζουμε να υλοποιούμε, έτσι ώστε οι γυναίκες να νιώθουν ασφαλείς στην αγορά εργασίας, να μπορούν να εξισορροπούν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή και να μπορούν και εκείνες να συνδράμουν στο εισόδημα του νοικοκυριού. Έτσι ώστε το νοικοκυριό, είτε αυτό είναι μονογονεϊκό, είτε είναι με ένα ζευγάρι, να μπορεί να μεγαλώσει με ασφάλεια το παιδί και να, ή τα παιδιά μάλλον, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στο 1,5 fertility rate, οπότε είναι το κυριότερο ζήτημα που χρειαζόμαστε, περισσότερες γέννες, καθότι και ο αριθμός γύρανσης, ο ρυθμός μάλλον γύρανσης, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, πώς μπορούμε να εντάξουμε περισσότερες γυναίκες. Είναι μέσω επιδοματικής πολιτικής, με το επίδομα γέννησης, με το επίδομα παιδιού, είναι μέσω υπηρεσιών, με περισσότερους και καλύτερους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που η μητέρα θα νιώθει την ασφάλεια να στείλει το παιδί της εκεί και να ενταχθεί με τους όρους που η ίδια θέλει στην αγορά εργασίας. Είναι μέσω αδειών, μέσω παραδείγματος χάρη την επέκταση άδειας μητρότητας και στις ελεύθερες επαγγελματίες, που ήταν πάρα πολύ περιοριστικό μέχρι πολύ πολύ πρόσφατα. Έχει να κάνει με πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως η τηλεεργασία, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συμφωνία πάντα με τον εργοδότη, έτσι ώστε να έχουν τις ελευθερίες και την ελαστικότητα που θέλουν για την χρήση του δικού τους χώρου και του δικού τους χρόνου. Είναι εργαλείο η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, η οποία και από τη μία διασφαλίζει τα δικαιώματα τα εργασιακά των εργαζομένων, αλλά από την άλλη μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ευελιξία στο πόσο ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί τον χρόνο του, να χρησιμοποιεί τις υπερορίες που ορίζει ο νόμος. Οπότε, όπως με τις γυναίκες, με το δημογραφικό γκρουπ των γυναικών που θέλουμε να βοηθήσουμε να ενταχθεί παραπάνω στην αγορά εργασίας, έτσι αντίστοιχα έχουμε πλέον τα εργαλεία, έτσι ώστε να βρίσκουμε και να στοχεύουμε και άλλα δημογραφικά γκρουπ, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα. Άλλο δημογραφικό γκρουπ στο οποίο, αλλά δεν θα συνεχίσω σε αντίστοιχη ανάλυση των μέτρων για κάθε δημογραφικό γκρουπ, γιατί ενημέρωσε και ο κύριος Αργυρουργίου ότι ολόκληρο το πάνελ είναι 25 λεπτά, οπότε θα εξαντλήσω μόνη μου χωρίς να έχω προλάβει κιόλας από αυτό που θέλω.
είναι η υψηλότερη μεγαλύτερη ηλικία. Είτε είναι από 55 και άνω, είτε είναι και οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, εφόσον θέλουν οι ίδιοι να εργαστούν. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας, οι οποίοι είναι τα άτομα με αναπηρία, τα οποία πρέπει και θέλουμε να ενταχθούν παραπάνω στην αγορά εργασίας. Είναι οι νεότεροι. Στην Ελλάδα έχουμε από τους υψηλότερους μέσους όρους ηλικίας ένταξης στην αγορά εργασίας. Αυτό θέλουμε να δούμε πώς παράλληλα με το επιμορφωτικό μοντέλο που επιλέγει ο κάθε νέος, είτε αυτό είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι τεχνική εκπαίδευση την οποία χρειαζόμαστε. Πρέπει αυτό να το βοηθήσουμε. Και μετά πηγαίνουμε και σε δύο άλλους άξονες που μόνο επιγραμματικά θα αναφέρω. Ο ένας άξονας αφορά στο κομμάτι της εργασίας και των πολιτών που φεύγουν ή μπαίνουν στη χώρα, κατά πόσο έχουμε το brain drain ή το brain gain, κατά πόσο καταφέρνουμε και να φέρουμε πίσω τους 500.000 Έλληνες οι οποίοι έφυγαν, αλλά και ίσως ακόμη περισσότερο να διασφαλίσουμε, που τουλάχιστον τα στοιχεία αυτό δείχνουν ότι φεύγει ένα υποπολαπλάσιο νούμερο πλέον σε σχέση με το τι έφυγε πριν 10 χρόνια. Αλλά να δημιουργηθούν τέτοιες θέσεις εργασίας υψηλής καινοτομίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε να μπορούν να μην φεύγουν οι πολίτες νέοι της χώρας μας σήμερα, αλλά και βέβαια το κομμάτι των χωρών, των πολιτών, με συγχωρείτε, των τρίτων χωρών. Έχουν γίνανε δύο μεγάλες προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή, ένα νομοσχέδιο, ένας νόμος μάλλον, μια τροπολογία που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και δική μας ευθύνη να φτιάξουμε παραπάνω, να απλουστεύσουμε, αλλά και να κάνουμε πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο των μετακλήσεων στη χώρα μας. Και τρίτο και σημαντικό, αλλά επειδή ξέρω ότι έχετε και από το ασφαλιστικό κομμάτι του Υπουργείου εκτεταμένη συζήτηση πάνω σε αυτό, το κεφαλαιοποιητικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Και πώς αυτό βοηθά τόσο τον ωφελούμενο, τόσο το κεφάλαιο που μαζεύει επενδύεται και κομμάτι αυτού επενδύεται μέσα στην ίδια τη χώρα μας, δημιουργώντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτά ως πρώτες σκέψεις. Σας λέω, θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολύ ώρα, αλλά το ζήτημα είναι να κάνουμε συζήτηση και όχι μονόλογο. Thank you very much, Minister. Yeah, thank you for keeping to time. That gives us more time for questions and discussion. So I'll turn now to Alexander Sarayeorgiou, Chairman and Chief Executive of Eurolife. Thank you. Given the... I will continue in Greek, sorry. But, καταρχήν, με δεδομένη την πίεση, σχετική πίεση χρόνου, ήθελα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν θα λύσει το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε σήμερα, όμως είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι στη Eurolife, ότι δηλαδή από το 2019 η Eurolife στέκεται δίπλα στη Hope Genesis και την εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Στέφανος Χανδακάς και οι συνεργάτες του, ώστε να βοηθήσουμε γυναίκες σε δύσκολα, απομακρυσμένα, ουσιαστικά ακριβά μέρη της Ελλάδας και στρατηγική σημασίας μέρη, να τεκνοποιήσουν. Και πραγματικά μας δίνει και μου δίνει προσωπικά τεράστια χαρά όταν επισκέπτομαι μέρη σαν το Καστελόριζο, σαν τους Λειψούς και βλέπω γυναίκες που έχουν γεννήσει. Ένα από τα 170 παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 19 από το πρόγραμμα αυτό και 21 είναι στη διαδικασία. Και μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό, όπως επίσης μου δίνει μεγάλη χαρά ότι έχουμε ιδρύσει ήδη 4 παιδικούς σταθμούς, ακριβώς για να στεγάσουν αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας. Τώρα, το δημογραφικό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και θα πω μία μόνο στατιστική. Σήμερα και χθες ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα νούμερα. Μία στατιστική που επιδρά από την ασφαλιστική πλευρά, το είπε η κυρία Υπουργός, και στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Επιτρέψτε όμως να πω και στο θέμα της υγείας, διότι δεν είναι μόνο ότι είναι λίγοι που δουλεύουν και περισσότεροι συνταξιούχοι, πόσο λίγοι και πόσο περισσότεροι. Για κάθε έναν λοιπόν 65 και πάνω, το 1960 δούλευαν 9 εργαζόμενοι. Το 2020, τώρα περίπου, δουλεύουν 3. Και το 2080, που δεν είναι όσο μακριά ακούγεται, θα δουλεύει 1,5 εργαζόμενος για κάθε συνταξιούχο. Άρα,
Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα και το άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτοί που γυράσκουν με ποιότητα ζωής, με απαιτήσεις, με ακριβή τεχνολογία για να ζουν καλά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει, και δεν θα μπω, δεν προλαβαίνω να μπω σε αυτήν την κουβέντα, και η διάθεση να βγουν μεν στη σύνταξη όλο και νωρίτερα, κάτι το οποίο είναι μάλλον πολιτικά δύσκολο. Τώρα, στο θέμα του συνταξιοδοτικού, όπως αναφερθήκατε, χρειάζεται και κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Τι σημαίνει κεφαλαιοποιητικό σύστημα? Σημαίνει ότι εκτός από το διανεμητικό που εγώ πληρώνω τη σύνταξη της μητέρας μου, έχω και λεφτά στην άκρη που έχουν το όνομά μου δίπλα και επενδύονται. Και δεν εξετάζουμε αν είναι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση που επιτέλους υιοθέτησε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, το ΤΕΚΑ. Η καλόπιστη κριτική μετά το πολύ καλά είναι ένα hanging butt που λένε, ότι είναι λίγο και ίσως αργά, αλλά πάντως καλά ξεκίνησε. Σκεφτείτε λοιπόν το εξής. Είμαι 65 ετών, σε χώρα του ΩΣΑ και βγαίνω στη σύνταξη. Περιμένω μέρος της σύνταξής μου από το διανεμητικό σύστημα που λόγω του δημογραφικού δεν δουλεύει και έχω και κάποια λεφτά στην άκρη. Πόσα λεφτά έχω στην άκρη είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Επαναλαμβάνω, ιδιωτικό ή δημόσιο, δεν ενδιαφέρει. Ας το μεταφράσουμε λοιπόν σε μέρες. Ο μέσος πολίτης του ΩΣΑ βγαίνει στη σύνταξη και έχει 8 μήνες από τον τελευταίο του μισθό κεφαλαιοποιητικά χρήματα στην άκρη. Σε χώρες που έχουν πολύ προηγμένα τριών πυλώνων κεφαλαιοποιητικά συστήματα, όπως η Δανία, έχει 28 μήνες λεφτά στην άκρη, αποταμιεύσεις, να το πούμε τεχνικά. Ο Έλληνας έχει 4,7 ημέρες. Έτσι. Είναι προφανές λοιπόν ότι χρειάζεται χθες να πάρουμε μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η υγεία. Και για την υγεία θα πω τρία νούμερα, updated, όσοι με έχετε ξανακούσει, επαναλαμβάνω αυτή τη στατιστική, γιατί ουσιαστικά αυτή η στατιστική μας λέει αν ο δρόμος που ακολουθούμε δουλεύει καλά ή όχι. Λοιπόν, το 2021, είναι τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, οι Έλληνες ξοδέψαμε 16,7 δις για την υγεία. Αυτό τι είναι? Το κράτος και το κοινωνικό σύστημα υγείας, η αποζημιώση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών σε νοσοκομιακά προγράμματα και ο Έλληνας από την τσέπη του. Όλοι οι λαοί πληρώνουν και κάτι από την τσέπη τους και στο καλύτερο σύστημα. Το μίξ είναι το θέμα. Από τα 16,7, τα 10,5 πλήρωσε το κράτος, τα 0,7, 700 εκατομμύρια πληρώσαμε εμείς τους λίγους ασφαλισμένους και 5,5 δις πλήρωσε ο Έλληνας από την τσέπη του. Είτε σε άτυπες πληρωμές, είτε διότι ήθελε επιγόντως κάποια εξέταση και πήγε να την κάνει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτά τα 5,5 δις από ποσοστό είναι το διπλάσιο από ό,τι πληρώνει από την τσέπη του ο μέσος πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πιο πλούσιος από εμάς, να το πω έτσι. Άρα και εκεί κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι το δημογραφικό που γεννάει αυτά τα θέματα είναι κάτι σαν τη βαρύτητα. Δεν αλλάζει το πρόβλημα επειδή είμαι αριστερός ή δεξιός. Πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα και η συνταγή είναι ξεκάθαρη και την εφαρμόζουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, όλες οι χώρες στις οποίες νομίζω τουλάχιστον θέλουμε να μοιάσουμε. Εμείς ακολουθούμε μια άλλη τακτική μέχρι τώρα, ασχέτως απόχρωση κυβέρνηση, για να είμαστε έντιμοι, δηλαδή όλα το κράτος. Πρέπει να εξετάσουμε αν αυτό θέλει άμεσα αλλαγή ή όχι. Ευχαριστώ. Thank you very much, Alexander. Over to Nikos Vetos. Hi, good afternoon, everyone. Thank you for having me here. Switching to Greek, obviously. Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα προσθέσει η συζήτηση κάτι χρήσιμο. Έχουν υποθεί πολλά και το πρωί, τα είπε και ο Υπουργός και ο κύριος Αρηγεωργίου. Ας ξεκινήσω από ένα δυσμενές σενάριο. Γιατί το δυσμενές σενάριο έχει σοβαρή πιθανότητα. Δεν είναι το πιο πιθανό.
Σε μια χώρα της οποίας οι δημογραφικές αρνητικές τάσεις είναι τόσο έντονες όσο οι δικές μας και η οποία, δόξα τω Θεώ, είναι δημοκρατία, ψηφίζουν και αποφασίζουν άρα οι περισσότεροι, η πλειονότητα. Έχουμε όλο και λιγότερους νέους και όλο περισσότερο ηλικιωμένους, όλο και λιγότερο εργαζόμενους, όλο και περισσότερους συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι στο πολιτικό ισοζύγιο οι συνταξιούχοι θα έχουν όλο και περισσότερη βαρύτητα σε σχέση με τους εργαζόμενους. Άρα θα υπάρχει μια πίεση για την σημερινή, για την αυριανή, για τη μεθαυριανή κυβέρνηση να ευνοεί όλο και περισσότερο τις δαπάνες συντάξεων και υγείας των συνταξιούχων και να αυξάνει την ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων. Βραχυχρόνια αυτό μπορεί να λύνει τα προβλήματά της, μακροχρόνια όμως θα επιδεινώνει το οικονομικό πρόβλημα, ιδίως σε μια χώρα που έχει και πρόβλημα δημοσίου χρέους, και ταυτόχρονα θα επιδεινώνει και το δημογραφικό ισοζύγιο, γιατί οι άνθρωποι θα ψηφίζουν με τα πόδια τους, περισσότεροι θα φεύγουν. Άρα είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές ευρύτερα οι παράμετροι του προβλήματος και να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο να ξεφεύγει και από τη διάρκεια ζωής της κάθε κυβέρνησης, που αναπόφευκτα είναι έως 4 χρόνια. Τώρα, το δεύτερο το οποίο πρέπει να γίνει, νομίζω, κατανοητό μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι βραχυχρόνια, και βραχυχρόνια εννοούμε τις επόμενες 15, τα επόμενα γύρω στα 15-20 χρόνια, πολύ λίγο μπορούν να αλλάξουν οι δημογραφικές τάσεις. Και μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά μόνο εάν ενταθεί η προς τα μέσα μετανάστευση και αποθαρρυνθεί η προς τα έξω μετανάστευση. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν τώρα για να έχουν απόδοση σε 10 χρόνια και 15 χρόνια. Να απαριθμίσω κάποια από αυτά και για όσους έχετε διάθεση για περισσότερη μελέτη. Υπάρχει μια εργασία στο site του ΙΟΒΕ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο με τη στήριξη της Eurobank και έχει πολύ υλικό και ένα ειδικό κεφάλαιο για την εργασία. Πρώτον, ο αριθμός των παιδιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είχαμε πριν από 7-8 χρόνια ήταν 1,5 εκατομμύριο. Σε λίγο θα είναι 1 εκατομμύριο. Άρα χάνουμε 1 στα 3 παιδιά. Ψυχραιμία. Παιδιά είναι και αυτά που θα μείνουν. Όμως αυτό εκτός των άλλων σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν πόροι, πρώτα απ' όλα είναι και μια ευκαιρία να μεταφερθούν πόροι, προς τα πού. Εκεί που έχουμε ακόμη ένα τεράστιο κενό που είναι η προσχολική αγωγή και η βρεφονηπιακή ανάπτυξη. Μιλάμε για κτίρια, μιλάμε κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν, μιλάμε για προγράμματα, τα ξέρει υπουργός και από την προηγούμενη θητεία της. Αυτό είναι εθνικών διαστάσεων project. Ένα. Δεύτερον, καθώς οι άνθρωποι θα ζουν όλο και περισσότερο, δεν θα είναι απλώς ηλικιωμένοι, θα είναι ηλικιωμένοι μέσα στη γύρανση. Χρειάζονται δομές ιδιωτικές, δημόσιες, προγράμματα ασφάλισης ιδιωτικά δημόσια για ανθρώπους οι οποίοι θα χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν υπάρχει. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα βρουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της απασχόλησης στη χώρα. Θα πρέπει να πάει λοιπόν στο να προσέχουμε τους ηλικιωμένους μας και τα μικρά παιδιά. Τρίτον, το ισοζύγιο το μεταναστευτικό. Πάντα θα φεύγουν Έλληνες από τη χώρα. Και καλά κάνουν και φεύγουν. Και δόξα τω Θεώ που διάφοροι φεύγουν και ξαναγυρνάνε ή μας μπολιάζουν με ιδέες. Αλίμονο να το σταματήσουμε. Είναι η ιδέα του να σε ένα ανοιχτό σύνολο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους υποδοχές μέσα στη χώρα, ότι κάποιοι να θέλουν να έρθουν και να δημιουργήσουν. Αυτό αυτή τη στιγμή ακόμη, ενώ έχει υπάρξει πρόοδος όλα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι στον επιτιμητό βαθμό. Δεν είναι εύκολο κάποιος, ο οποίος είναι από μια τρίτη χώρα, να βάλει το δάχτυλό του στο χάρτη και να πιστεί γιατί να έρθει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Ισπανία ή στην Ολλανδία. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Έχει να κάνει με την αγορά εργασίας, έχει να κάνει με το σύστημα εκπαίδευσης. Θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα εάν στην ανώτερη και στην ανώτατη εκπαίδευση είχαμε ξένους, οι οποίοι θα μπορούσαν να μείνουν εδώ. Έχει να κάνει με τις πολιτικές ενσωμάτωσης και των προσφύγων οι οποίοι έχουν έρθει εδώ. Επειδή όμως βλέπω το ρολόι σχεδόν να μηδενίζεται, θα ήθελα να πω 2 πράγματα, διότι πράγματι πολλά μπορούν να γίνουν. 2 από αυτά είναι τα πιο εύκολο να τα βάλεις σαν επικεφαλίδες, το πιο δύσκολο να τα κάνεις στην πράξη. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε σε αυτόν τον νέο κόσμο που θα είμαστε λίγο πιο πολύχρωμοι και εθνικά,
λίγο θα ζούμε και θα εργαζόμαστε διαφορετικά ο ένας από τον άλλον. Χρειαζόμαστε βαθμούς ελευθερίας. Στους οποίους βαθμούς ελευθερίας η ελληνική οικονομία δεν τους δίνει ακόμη, καθότι τα περισσότερα τα οποία συζητάμε, συντάξεις, υγεία, είναι κατά κύριο λόγο κρατικά. Υπάρχει και το τριγύρο, η άτυπη οικονομία, αλλά δεν είναι οργανωμένο. Και τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, στις συντάξεις, η συζήτηση σε μεγάλο βαθμό γίνεται ότι, ξέρω εγώ, θα είσαι στα 65, στα 67 και καθώς θα ζούμε περισσότερο να πάει στα 69, μα είναι ανάγκη όλοι να βγούμε στη σύνταξη την ίδια ώρα? Ή κάποιος μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να εργαστεί περισσότερο και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη και άλλος να εργαστεί λιγότερο και να πάρει μικρότερη σύνταξη? Είναι ανάγκη ο περισσότερος χώρος ο οποίος απελευθερώνεται να τον πάρεις μετά τα 70 σου? Γιατί να μην μπορείς να πάρεις 3-4 χρόνια να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να κάνεις ταξίδια, να αλλάξεις καριέρα? Γιατί να μην μπορείς να πάρεις περισσότερη άδεια κατά τη διάρκεια των ετών και να χρειάζεται να τα πάρεις στα 70 σου? Αυτού του είδους οι βαθμοί ελευθερίας, οι οποίοι μπορεί να στηριχθούν και με ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα που πρέπει να έχει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας από αυτούς που η κυβέρνηση καλώς έφτιαξε τώρα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις λιγότερους οι οποίοι εργάζονται, θα πρέπει να είναι πιο παραγωγικοί. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση και διασύνδεση με την τεχνολογία. Μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος με τεχνολογία να βγάζει αυτό το οποίο σου βγάζανε 40 άνθρωποι πριν από 10 χρόνια. Και η διασύνδεση όμως με την τεχνολογία έχει να κάνει με το να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία σε ξένες επενδύσεις και σε διασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις και για το Υπουργείο Εργασίας και για το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Παιδείας και για το Υγείας και για όλα. Ψυχραιμία. Αυτές οι πολιτικές μπορεί να έχουν απόδοση. Ευχαριστώ. Thank you very much, Nikos. And over to you, Yannis Karouzos. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα συνεχίσω την ομιλία στα ελληνικά. Η δημογραφική κρίση μοιραία βρίσκεται σε μια αμφίδρομη και δυναμική σχέση με την αγορά εργασίας. Από την έκθεση του 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδείχθηκε ότι οι συνδίκες εργασίας, ιδίως των γυναικών, τροφοδοτούν τη δραματική εξέλιξη της κρίσης, αφού αποτελούν ανάγχωμα στη δημιουργία οικογένειας και τις αποθαρρύνουν από την επάυξησή της. Ας δούμε λίγο τα δεδομένα που συνθέτουν ένα μη ικανοποιητικό πλαίσιο εργασίας για τις γυναίκες, οι οποίες αποθαρρύνονται από την ιδέα δημιουργίας οικογένειας, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Όπως ξέρουμε, η εργασία αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Στην αναζήτησή της, στο είδος της εργασίας και της σύμβασης που θα ακολουθήσει, καθώς στις αποδοχές, αλλά και στην εξέλιξή της. Και στις τρεις αυτές φάσεις, οι γυναίκες κατέχουν την πρωτιά στις λάθος κατηγορίες και για τους λάθος λόγους. Οι γυναίκες βρίσκονται πρώτες στους δείχτες ανεργίας, μερικής απασχόλησης και χαμηλόμισης αμοιβής σε σχέση με τους άνδρες ίδιας ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία Ελστάτ του Νοεμβρίου 2023, η ανεργία των γυναικών ανέρχεται σε ένα ποσοστό 11,7, ενώ στους άνδρες σε ποσοστό 7,5%. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΣΑ το Μάιο του 2023, το ποσοστό μερικής απασχόλησης για τις γυναίκες εργαζόμενες ανέρχεται στο 13,8, ενώ στους άνδρες μόλις 5,1. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα και μάλιστα του ΣΕΒ, οι γυναίκες έχουν μέσο μεικτό μισθό κατά 13% χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μισθό των ανδρών. Τέλος, το 53% των επιχειρήσεων έχουν μηδενική ή πολύ περιορισμένη συμμετοχή γυναικών στο διοικητικό του συμβούλιο, με το ποσοστό να φτύνει οριακά έως και το 15%. Ενώ μία στις 10 επιχειρήσεις δεν εμπιστεύεται τη γυναίκα επικεφαλής σε καμία διεύθυνση τμήμα της. Θυμίζω ότι υπάρχει υποκύρωση η Οδηγία 2381 του 2022, που η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει ακόμα, και που προβλέπει ουσιαστικά τις γυναίκες να πρέπει να κατέχουν ένα 40% τουλάχιστον των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή 33% των θέσεων όλων των διευθυντικών στελεχών. Η χώρα μας, από εργατολογικής άποψης, έχει υιοθετήσει το εξής μοντέλο συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με πολύ σημαντικά και θετικά βήματα με βάση τους δύο τελευταία εργασιακούς νόμους, τον νόμο 48-08 και τον νόμο 53-07 του Χατζηδάκη και Γεωργιάδη αντίστοιχα. Έχουμε μια συστάδα προστατευτικών αδειών για τους γονείς εργαζόμενες, περίπου 5 βασικές άδειες. Άδεια μητρότητας, ειδική άδεια προστασίας μητρότητας που επιδοτείται από την ΗΠΑ, άδεια θυλασμού και φροντίδας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια 4 μηνών. Βασικές άδειες. Έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό πλαίσιο προστασίας από την απόλυση
καθ' όλη τη διάρκεια της κοίησης, για 18 μήνες μετά τον τοκετό και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν υπάρχει ασθένεια συνδεόμενη με την ιδιότητα της μητέρας. Η κυβέρνηση επέκτηνε την προστασία αυτή για 6 μήνες και στον πατέρα. Έχουμε προστασία αν ο γονέας ασκήσει το δικαίωμά του στη λήψη των προστατευτικών αδειών. Και επίσης, η κυβέρνηση πρόσφατα με τους δύο νόμους που ανέφερα, επέκτηνε το δικαίωμα σε ευέλικτες μορφές εργασίας, τηλεργασία, διευθέτηση, μερική απασχόληση δια τέκνα έως 12 ετών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά στην πρακτική τους εφαρμογή δεν έχουν αποδώσει όσο θα περιμέναμε και από τα επικαιροποιημένα δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του Νοεμβρίου του 19, επιβεβαιώνω ότι οι νέοι γονείς αποθαρρύνονται ακόμα και από την επάυξη της οικογένειας. Έτσι, η διακοπή της καριέρας για τη φροντίδα των παιδιών αφορά κυρίως τις γυναίκες με ποσοστό 49,7%, οι άνδρες το 4%. Το ποσοστό των γονέων που διέκοψε τη σταδιοδρομία του για τη φροντίδα των παιδιών για διάστημα έως 6 μήνες ανέρχεται στο 29,7%. Τώρα, όσον αφορά και στο δικό μου αντικείμενο, τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζω ως προς την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, στατιστικά, κύριε Υπουργέ, το σημείο 0 από όπου ξεκινάει η σύγκρουση επιχείρηση και εργαζόμενη μητέρα είναι όταν εκείνη θα ζητήσει τη λήψη ισόχρονη άδεια περίπου 3,5 μηνών με αποδοχέ έναντι του μειωμένου ωραρίου. Προείπα ότι υπάρχει άδεια μητρότητα. Μετά τη λήξη τη άδεια αυτή ή τη άδεια που θα πάρει από τη ΔΥΠΑ, η εργαζόμενη δικαιούται να ζητήσει τη λήψη ισόχρονη άδεια περίπου 3,5 μηνών με αποδοχέ έναντι του μειωμένου ωραρίου που χορηγείται υποχρεωτικά έως 30 μήνες με μία ώρα λιγότερη ημέρα ή μερησίως. Πολύ γνωστή άδεια. Οι νέες μητέρες προτιμούν να επεκτείνουν την άδειά τους στατιστικά και έτσι να προσιλωθούν στη φροντίδα του τέκνου τους προκειμένου να ισορροπήσουν και να διευθετήσουν πρακτικά ζητήματα όπως η φύλαξη του παιδιού. Από την άλλη, η επιχείρηση εύλογα επιθυμεί την επάνωδο της εργαζόμενης ώστε εκείνη να μην αποξενωθεί εντελώς από το εργασιακό της περιβάλλον ή έχουν και αδυναμία να καταβάλουν ταυτόχρονα και τις αποδοχές της νέας μητέρας και τις αποδοχές του αντικαταστάτη εργαζόμενου που έχουν προσλάβει στη θέση για ορισμένο χρόνο. Το πρόβλημα παραμένει και διωγγώνεται κυρίως στην κατηγορία των διευθυντικών στελεχών γυναικών. Έτσι, αρκετές επιχειρήσεις αρνούνται τη χορήγηση ισόχρονης άδειας έναντι του μειωμένου ωραρίου, σηματοδοτώντας την αντίδραση της εργαζόμενης και τη σταδιακή ρήξη στη μεταξύ του σχέση. Επίσης, δεύτερο χαρακτηριστικό, υπάρχει μια δυσπιστία στην εφαρμογή των ευέλικτων μορφών εργασίας που αυτή η κυβέρνηση καθιέρωσε με τους δύο νόμους προείπα, που απαιτεί συμφωνία του εργοδότη και συνένεσή του. Θυμίζω ότι οι γονείς με τέκνα έως 12 χρονών. Για 12 χρόνια μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα, δικαιούνται να ζητήσουν ευέλικτες μορφές εργασίας, τα είπε η κυρία Υπουργός προηγουμένως, τηλεργασία, διευθέτηση, μερική απασχόληση, όμως απαιτείται συμφωνία του εργοδότη και δυνατότητα της επιχείρησης να απασχολήσει ευέλικτα τον εργαζόμενο. Συμφωνία και των δύο. Πρόκειται για ένα πρόσφατο νομοθετημένο μέτρο, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν δυσπιστία ως προς την εφαρμογή του και δεν συνεννούν προς αυτό. Η δυσπιστία αυτή είναι εν μέρει δικαιολογημένη για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα τα δεδομένα της τηλεργασίας στη χώρα μας. Η Αθήνα είναι η χειρότερη ευρωπαϊκή πόλη για τηλεργασία, σύμφωνα με έρευνα της Brother UK, του πρόσφατου δημοσίευματος των Forbes και όλων των στατιστικών που υπάρχουν. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 ευρωπαϊκών πόλεων με τη χαμηλότερη βαθμολογία στο δίκτυο της τηλεργασίας, 50,34%. Αξιολογήθηκαν παράγοντας Wi-Fi, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συνοίκιο, διαμέρισμα κτλ. Έτσι, για την ενημέρωση, το Λουξεμβούργο είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα, αν χρειαστεί κάποιος από εμάς να μεταναστεύσει και να τηλεργαστεί. Και πάντως όχι η Δανία, που και αυτή φτάνει σε ένα 63%. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων που δεν είναι επαρκώς καταρτισμένος και εκπαιδευμένος στην ψηφιοποιημένη εργασία. Και για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Κατά τη διάρκεια των αδειών σχετικά με τη μητρότητα και την γονεϊκότητα, ελαστική σύνδεση και επαφή της εργαζόμενης ή του εργαζόμενου με την επιχείρηση, υπό τη μορφή της ετοιμότητάς του να βοηθήσει στην επίλυση ζητημάτων, να ενημερωθεί για εργασιακά ζητήματα και για τις τρέχουσες αλλαγές ή ανάγκες επιχείρησης. Εδώ βέβαια χρειάζεται προσοχή για να μην παρεξηγηθώ, ώστε να μην απομειωθεί ματαιωθεί ο σκοπός των αδειών αυτών, που είναι η προσήλωση στην οικογένεια και η ανατροφή φροντίδα των τέκνων. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς επιδιώκουν την άσκηση των καθηκόντων με τηλεργασία, κατά κύριο λόγο, αφού σύμφωνα με έρευνα που διεξήγει στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου, εξοικονομείται χρόνος και τα όλα όσα γνωρίζουμε σε σχέση με την εξισορρόπηση. Τώρα, κάποιες ιδέες σαν λύσεις, σαν προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καθιερωθούν νομοθετικά κριτήρια τεκμηριωμένης και δικαιολογημένης άρνησης αδυναμίας του εργοδότη. Ο εργοδότης, δηλαδή, να αποφασίσει με βάση κύκλο εργασιών αν θα συνενέσει ή όχι, είδος απασχόλησης, τον αριθμό του προσωπικού. Να ενισχυθεί ο ρόλος επιθεώρησης εργασίας, ώστε αυτός να επιλύει τη διαφορά άμεσα και σύντομα για να μην υπάρχουν δικαστικές προστριβές.
Η σύσταση και η λειτουργία ενός παρατηρητηρίου γονικής μέρευνας της επιχειρήσης, σύμφωνα με το μοντέλο της Γαλλίας, θα ήταν ένα πολύ καλό δοκιμασμένο μοντέλο και εφαρμόσιμο. Δηλαδή, στη Γαλλία οι υπογράφοντες εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν τα διευθυντικά στελέχη, ώστε να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τη γονική μέρημνα και να δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας, με βάση τα χρόνια της συστηματικής επιστημονικής μου ενασχόλησης με το εργατικό δίκαιο, θα ήθελα να τονίσω ότι αν δεν απαγκεστρωθούμε ως κοινωνία από την προκατάληψη ότι η γυναίκα διαθέτει επικουρικό ρόλο στην αγορά εργασίας, δεν θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να την εντάξουμε και την προασπίσουμε από συνθήκες έντονης διάκρισης, οι οποίοι τη θέτουν προ διλήμματος, η οικογένεια ή η καριέρα. Τέλος, όπως ανέφερα και προλογικά, η σχέση αγοράς εργασίας και δημογραφικής κρίσης δεν είναι μονόπλευρη, αλλά τροφοδοτείται αφίπλευρα. Θα πρέπει να εστιάσουμε και σε άμεσες λύσεις, στο εδώ και στο τώρα, για την αντιμετώπιση της απειλητικής ρήγνωσης του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Η αυξανόμενη έλλειψη στο εργατικό δυναμικό αποτελεί ένα επίγον ζήτημα και ρήγμα στην οικονομία της χώρας. Οι σημαντικότερες για μένα λύσεις θα ήταν να δοθεί δυνατότητα στους ηλικιωμένους εργαζόμενους να παραμείνουν ενεργοί περισσότερο καιρό και η εφαρμογή του μοντέλου της διαχειριζόμενης νόμιμης μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. I'm going to ask Minister to respond to some of those points because I think the points you are making ring very true for countries that have probably started this before Greece has. So it's not enough to have the legislation, supportive legislation to enable women to work for maternity leave, longer maternity leave, maternity pay, funding of nurseries and childcare provision. It's the whole kind of culture of the workplace, a supportive workplace, to know that you're going to have a job when you come back after your maternity leave, and so on and so forth. So this is quite a big challenge, and it takes time. I mean, that's the kind of lesson from elsewhere. It's not impossible. Things change. But the sooner we start, the sooner we will get results. Just focusing first on the female labour force participation and the obstacles there and what you intend to do. Στο κομμάτι της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως σωστά είπατε, δεν είναι μόνο η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Είναι και όλο το πλαίσιο, όλο, όπως είπατε, το work culture, αλλά not only the work culture there, it's the entire culture. Και τι θέλω να πω με αυτό. Άκουγα ένα podcast στο New York Daily, τον New York Times, το οποίο περιέγραφε την καθημερινότητα για το δημογραφικό, το οποίο περιέγραφε την καθημερινότητα μιας γυναίκας στην χώρα που ίσως έχει το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον OECD, της Ιαπωνίας. Και έλεγε ότι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα στον OECD είναι ίσως και η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τι στοιχείο έχει όμως, είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ή από τις μεγαλύτερες συμμετοχές των γυναικών στην αγορά εργασίας, όμως με τη χαμηλότερη συμμετοχή των ανδρών στο νοικοκυριό. Περιέγραφε λοιπόν την εικόνα μιας γυναίκας η οποία πήγαινε στην δουλειά το πρωί και την έκανε shadow η δημοσιογράφος στο New York Times και την έβλεπε να χάνει τα τρένα. Στην αρχή θεώρησε ότι το πρώτο τρένο μάλλον θα ήταν πολύ γεμάτο για να μπει μέσα στο τρένο. Έχασε το δεύτερο τρένο. Πάλι θεώρησε ότι κάτι δεν της άρεσε. Το τρίτο τρένο, λοιπόν, την ρωτάει «Γιατί αφήνεις τα τρένα να περνάνε μπροστά σου» και της κάνει η Ιαπωνέζα γυναίκα «Γιατί είναι ο μόνος χρόνος που έχω για τον εαυτό μου». Γιατί είναι τέτοια η κοινωνική πίεση που έχει ο ρόλος της μάνας να δουλεύει, να είναι πρώτη στην δουλειά της, να προσέχει τα παιδιά της, να έχει, λέει, τα παιδιά στην Ιαπωνία πηγαίνουν με τρεις διαφορετικές φορεσιές, αλαξιές στο βρεφονηπιακό σταθμό, που έχοντας και το πρόβλημα μεγέθους σπιτιών, οι Ιάπωνες στα σπίτια τους δεν έχουν οικιακή βοηθή, ούτε στα μέσα και πάνω από τα μέσα εισοδήματα. Άρα όλο αυτό πάλι πηγαίνει πάνω στην γυναίκα, έτσι ώστε να προετοιμάσει. Είναι τέτοια τα social expectations και τα norms πάνω σε αυτήν, που δεν αρκεί η συμμετοχή της στην αγορά εργασίας, προφανώς. Δεν θέλω να κάνω extrapolate το παράδειγμα της Ιαπωνίας και να πω ότι η Ελλάδα είναι η Ιαπωνία, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε με τα κοινωνικά norms και στερεότυπα τα οποία έχουμε στη χώρα μας. Όμως δεν φτάνει η συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Είναι προαπαιτούμενο, θέλουμε να αυξηθεί. Τα
περιγράψατε, νομίζω, και οι τρεις πριν, ως προς τα βήματα τα οποία έχουν γίνει για να βοηθηθεί, για να γίνει πιο ελαστικός ο χρόνος της γυναίκας, έτσι ώστε να αποφασίσει τι θέλει, αλλά είναι και δουλειά στην οποία δεν μπορώ να σας πω ότι έχω απαραίτητος τις απαντήσεις της απόλυτης επιτυχίας. Πώς γίνεται τα κοινωνικά στερεότυπα πάνω στον ρόλο της γυναίκας και στην αγορά εργασίας, αλλά και στο ίδιο το νοικοκυριό. Γιατί άμα δεν υπάρχει η ίδια ισορροπία που επιδιώκουμε στην αγορά εργασίας, αν δεν υπάρχει η ίδια ισορροπία μέσα στο νοικοκυριό και με την ενασχόληση του άνδρα εκεί στο νοικοκυριό, τότε αυτό το πράγμα δεν θα το πετύχουμε. Η άδεια πατρότητας είναι μια αρχή. Οι κοινωνικές εξελίξεις που οργανικά έχουν εξελιχθεί και στην χώρα μας είναι και αυτές μια αρχή. Αλλά δεν γίνεται μόνο με την ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε το παράδοξο της Ιαπωνίας, το οποίο μας δείχνει τι πρέπει να αποφύγουμε. Τώρα, τρία ακόμα σημειακά, τρεις πολύ σύντομες παρεμβάσεις. Οι δύο πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Βέτας. Δηλαδή, έχουμε δύο ασυμμετρίες, οι οποίες, μιλώντας με ειλικρίνεια, και αυτή είναι η τεχνοκράτης μέσα μου παρά η πολιτικός, δυστυχώς, είναι δύσκολο πολιτικά να λυθούν. Η μία είναι η ασυμμετρία του timing πάνω στο ότι καλείται η πολιτεία να λύσει ένα φλέγον ζήτημα σήμερα, όταν το κόστος είναι σημερινό και το όφελος είναι τουλάχιστον όφελος δεκαετίας. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο. Παρόμοιο με το πρόβλημα της ασυμμετρίας αυτού είναι πάλι αυτό που είπε ο κύριος Βέτας, ότι το group το οποίο πιέζει πιο πολύ σε επίπεδο εκλογικό, σε επίπεδο πολιτικό, είναι το group το οποίο είναι μη εργασιακά ανταγωνιστικό. Δηλαδή έχουμε την ασυμμετρία, το πολιτικό πρόβλημα, στο οποίο ενώ πρέπει να πρημοδοτήσεις εκείνη τη στιγμή την ανταγωνιστική εργασιακά ομάδα, η πολιτική πίεση έρχεται από την ομάδα την οποία εν τέλει πρέπει να πρημοδοτήσεις λιγότερο ή θα πρέπει να συμβιβαστεί οικονομικά με κάποιες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και τρίτο, το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας. Το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας έχει και αυτό μία λούπα πάνω του. Δηλαδή, για να έρθουν οι Έλληνες οι οποίοι έχουν φύγει στα χρόνια της κρίσης, είτε για να μην φύγουν νέοι Έλληνες από τη χώρα μας, είτε για να προσελκύσουμε πολίτες τρίτων χωρών υψηλότερης ανταγωνιστικότητας και δεξιοτήτων από αυτούς που προσελκύουμε σήμερα, πρέπει η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική, κομμάτι αυτής της υψηλότερης ανταγωνιστικότητας είναι το χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος που πρέπει να έχει ο εργοδότης. Όταν σήμερα έχουμε τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα, καλούμαστε να έχουμε υψηλότερο ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, γιατί αλλιώς σε ένα σύστημα το οποίο και μέχρι πρώτον ήταν αμυγός αναδιανομητικό, δεν μπορούσες να το στηρίξεις αν δεν είχες αυτό. Οπότε είναι μία λούπα, με συγχωρείτε για τη λέξη λούπα, αλλά είναι κάτι το οποίο δύσκολα λύνεται αυτή η δυναμική σχέση. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι όλες εύκολες. Thanks. Thank you very much for addressing those issues. Alexander, I wanted to ask you, you mentioned a few things that the pension system was inadequate, so I wanted to ask you what measures should be taken, what should be done in that area. I'll take my notes. And also in the area of health. I mean, this is your also area of expertise, and you've been in this area for a long time, so it's valuable to hear. First of all, επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να αναφερθώ στο δίλημα που έχετε εσείς οι πολιτικοί, κυρία Υπουργέ, ενθυμούμενος κάτι που είπε ο Winston Churchill, ο οποίος είπε «Politicians look to the next election». Statesmen look to the next generation. Και τα θέματα εδώ είναι generational. Και επιτρέψτε μου, προσωπική γνώμη, αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει μπορεί να κάνει πράγματα. Ναι, μπορεί και πρέπει. Όπως είπα, ο νόμος βαρύτητος δεν έχει αρθεί ακόμη. Στο τι χρειάζεται, πριν πω το τι χρειάζεται, να πω το γιατί χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να αλλάξει το μείγμα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης, της συντάξης, στην υγεία, προκειμένου για να μεγαλώσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι από τις μικρότερες συγκριτικά με το GDP της Ευρώπης. Χρειάζεται γιατί έτσι
ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, θα έχει καλύτερη σύνταξη και θα πληρώνει λιγότερα από την τσέπη του για την υγεία του. Αυτό είναι το γιατί. Σε σχέση με κάτι άλλο που είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και για τον οποίο δεν είναι το θέμα μας σήμερα, που λέγεται κλιματική αλλαγή, η κυβέρνηση μπροστά στις καταστροφές που ζήσαμε, Ντάνιελ, τις φωτιές και όλα αυτά, έκανε μία κίνηση με το να εκπίπτει το 10%, να μειώνεται το 10% του έμφυα αν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου. Αν δεν έχετε ασφαλίσει το σπίτι σας ακόμα, είναι προφανής η εξίσωση σας, καλό να το σκεφτείτε. Λοιπόν, αυτό το μέτρο έδειξε ότι ο κόσμος άρχισε να ασφαλίσει το σπίτι του. Το ίδιο πρέπει να γίνει με την άρση του φόρου ασφαλίστρων στην υγεία, στον ασφαλιστό νοσοκομιακό πρόγραμμα, 15%, με το να εκπίπτει αυτό το ποσό που βάζω στα 25, στα 30 μου, στα 35 μου, σε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδοτικό, ώστε να το βρω όταν θα γίνω 65 ή όποτε βγω στη σύνταξη. Και αυτά, και είναι πολύ ενδιαφέρον, είμαστε σε μια συζήτηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Τα έσοδα που παίρνει η κυβέρνηση, το κράτος, από αυτό το 15% ή από αυτές τις φορολογίες, είναι κάποιες λίγες δεκάδες εκατομμύρια. Το κόστος είναι τεράστιο, οπότε η εξίσωση νομίζω είναι προφανής. Συμμεριζόμενος στις δυσκολίες της πολιτικής, τίποτα δεν είναι όσο απλό φαίνεται, αλλά επαναλαμβάνω, το ρολόι έχει τελειώσει και για μένα, αλλά και για τα θέματα αυτά. Thank you very much. Well, time is running out for us on this panel too, and we haven't got much left, but Nikos just wanted to invite you to respond to any of these points. And also to say maybe a little bit more about how feasible you think it is to extend the working age, the retirement age in Greece, when I guess, especially after the pandemic, the zeitgeist seems to be in the opposite direction, especially for older established people, you know, who have some resources at their disposal, is to get out of the labour market. So how best can we increase the participation rate beyond the retirement age as it is now in Greece? Ελληνικά. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη εργασία, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε πιο έξυπνη εργασία, με περισσότερη τεχνολογία και καλύτερη οργάνωση. Αυτό είναι το πρώτης τάξης ζήτημα. Θέλω πολύ αποσπασματικά να πω 2-3 από όσα ακούστηκαν. Πρώτον, συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στη συνέχεια και αυτόν που είπε και ο Υπουργός. Υπόγεια και σε αυτό το οποίο έλεγε, νομίζω είναι και το γεγονός ότι ό,τι και να κάνουμε, δεν θα είναι όλο αυτό καθαρό όφελος. Διότι και οι γυναίκες οι οποίες είναι εκτός της τυπικής αγοράς εργασίας, δεν είναι ότι συνήθως κάθονται κάπου και πίνουν καφέ. Εργάζονται στο σπίτι, προσέχουν τα παιδιά τους και προσέχουν και τους ηλικιωμένους. Είναι αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό είναι εργασία. Άρα, μεταφέροντάς το στο τυπικό κομμάτι, είναι σωστό να γίνει. Είναι και κομμάτι ελευθερίας για τις ίδιες. Είναι κομμάτι κοινωνικής ισορροπίας. Αλλά δεν είναι όλο αυτό το οποίο θα πάρεις σαν οικονομικό αποτέλεσμα, άμεσο. Θα το πάρεις σαν έμεσο και αργότερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, σε σχέση και σε αυτά τα οποία είπε και από την πλευρά του εργατικού δικαίου και ο κύριος Καρούζος, όσο περισσότερο μπλέκουμε τα πράγματα για τις επιχειρήσεις, με κανονισμούς, με κάτι το οποίο αν προσλάβω σήμερα μία γυναίκα σε σχέση με μία άντρα, ποιος ξέρει τα επόμενα 30 χρόνια τι θα έχω να αντιμετωπίσω από κανονισμούς και αλλαγές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα απλό πλαίσιο, το οποίο μάλιστα απλό πλαίσιο θα πρέπει να μεταφέρει ένα μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα όλο εγώ, του επιπλέον χρηματοοικονομικού κόστους, της αναπλήρωσης και όλων των λοιπόν σε σχέση με τη μητρότητα, στην πολιτεία, όχι στην επιχείρηση. Έτσι ώστε η επιχείρηση να κοιτάει και να λέει ο Α και η Β ποιος είναι ο πιο καλός σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αντικίνητρο. Το τρίτο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι επειδή μιλάμε για μεγάλες κατηγορίες, επειδή μιλάμε για απασχόληση,
υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες κανείς πρέπει να τις προσέξει. Για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παιδιών πηγαίνει στα πανεπιστήμια μας τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές. Να γίνω φυσικός, να γίνω χημικός, να γίνω φιλόλογος, να γίνω δάσκαλος. Όπως εξήγησα και πριν, όταν ο μαθητικός πληθυσμός συρρυκνούται, έτσι συρρυκνώνεται και η ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα. Άρα, οι φυσικοί θα πρέπει να κάνουν κάτι άλλο, οι μαθηματικοί θα πρέπει να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη και οι φιλόλογοι θα πρέπει να το γυρίσουν στην αρχαιολογία και στον πολιτισμό. Άρα, ένα. Δεύτερον, χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο ο οποίος θα πάει εκεί που δεν θα αναπληρωθεί από την τεχνολογία ποτέ, και όπως είπα πριν, η φροντίδα των νηπίων, των παιδιών ή των ηλικιωμένων. Θα πρέπει άρα να έχουμε, νομίζω, λιγότερους δασκάλους και καθηγητές, αλλά με περισσότερη τεχνολογία και καλύτερες αμοιβές. Να είναι ένα επάγγελμα το οποίο θα ανέβει. Τελευταίο, επειδή δημιουργήθηκε μία πολύ έμεση, ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου, λούπα μέσα στην λούπα της συζήτησης, κυρία Υπουργέ, αλίμονο αν η οποιαδήποτε σημερινή κυβέρνηση, εκεί που είναι η Ελλάδα, γιατί είναι σε μια θέση αφετηρίας αυτή τη στιγμή, έχει κάνει τα πρώτα βήματα στο κατοστάρι, κοιτάει το πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα πρέπει να εκφράσει όχι μόνο το πώς είναι η χώρα τώρα, αλλά τα πώς θέλει να είναι μετά από 10 χρόνια. Και επειδή εγώ πιστεύω γνήσια ότι αυτή η χώρα είναι έτοιμη να προσελκύσει ανθρώπους και κεφάλαιο, αυτό μπορεί να έχει τεράστιο όφελος εκτός από τη χώρα και πολιτικά. Για να μην παρεξηγηθώ εδώ πέρα, κύριε Βέτα, με γνωρίζετε και προσωπικά και γνωρίζετε ότι... Μα γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει γενναίες αποφάσεις, έτσι. Και μέσα στις γενναίες αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες έχουν δυσαρεστήσει και αρκετό κόσμο. Δεν είμαστε εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σωστά αναγνωρισμένη η παραδοχή αυτή μέσα στη συζήτηση, δηλαδή αυτών των δύο ασυμμετριών χρόνου που υπάρχουν, γιατί αν τις παραβλέπουμε δεν θα μπορέσουμε να είμαστε και να θέτουμε την συζήτηση στη σωστή της διάσταση. Και είναι απόλυτα θεμητό και απαραίτητο και η υπόλοιπη κοινωνία να στηρίζει την κυβέρνηση σε αυτά τα βήματα. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να το λέμε, έτσι ώστε να έχουμε τη στήριξη. Σαν κάβια. Thank you. I'm going to leave the last word to you because we've run out of time and I know the minister also has to go. So, a final comment. Don't blame me. Don't blame you. I'm not blaming you. Το τελικό σχόλιο που ήθελα να κάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι το εξής. Αναμφίβολα η Ελλάδα εντάσσεται και αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεν είναι μια έμπνευση της παρούσας κυβέρνησης και μόνο, αλλά είναι και οι κοινοτικές οδηγίες και το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, όπως διαπλάθεται και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο προστατευτικά και αναγκαστικά θα έρθουν και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι η εφαρμογή σωστά των κανόνων Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου δημιουργούν πολυπλοκότητα στη λειτουργία της επιχείρησης. Αντίθετα, όσο πιο ρυθμισμένο το πεδίο στην άσκηση των δικαιωμάτων και όχι με γενικό και αφηρημένο τρόπο, παραδείγματος χάρη άσκηση νομίμου δικαιώματος, όσο λοιπόν πιο ρυθμισμένο είναι το πλαίσιο, τόσο προστατεύεται η επιχείρηση από στρεβλώσεις που εν τέλει πολλές φορές στρεβλώσεις τις επιβάλλουν και τα ελληνικά δικαστήρια με την κουλτούρα που έχουν. Την περίφημη διάκριση, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο, ο φιλεργατικός και ο φιλοεργοδοτικός δικαστής. Αυτό είναι απευκταίο. Κατά την άποψή μου, πρέπει να δούμε λοιπόν τον κανονιστικό πλαίσιο για την άρση αυτών των αγκυλώσεων στην άσκηση των δικαιωμάτων, είτε από πλευρά τη εργαζόμενη, είτε από πλευρά του εργοδότη, που έχει απόλυτο δίκαιο να προστατευτεί στη λειτουργία του. Και δεύτερο, πολύ σημαντικό, να δούμε και λίγο τη σχέση τη γυναίκα με τι αμοιβέ, με του μισθού, που δεν το συζητήσαμε. Αυτό είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Φανταστείτε το δύο ζευγάρια κατά το πλήστο με στοιχεία της ΕΛΘΑΤ σήμερα, αν συζητήσουμε ότι πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό, που είναι μια ηλικία παραγωγική 24-25 χρονών, που παίρνει αυτό το μισθό, παίρνει 1.000 δύο ζευγάρια. Να είναι με τον κατώτατο μισθό, φτάνουμε στα περίπου 1.500 ευρώ το μήνα μεικτά. Με 40% να είναι από αυτά το ποσό, που είναι η πρώτος μισθός της οικογένειας, σε ενίκη, διατροφή και μεταφορά, το πρόβλημα είναι δύσκολο να συντηρήσει και να επαυξήσει την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, thank you very much, all of the panel. Thank you, Minister. Thank all of you. Unfortunately, that's all we've got time for. We have a session now on social security, but I think that was a really insightful session, and I certainly learned a lot. Thank you very much.